Πάμε γρήγορα. Παιδιά, το δικό μας κάπηκε. Γεια. 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 Είμαι η Βίκη. Είναι η Βίκη. Και είμαι ο Why Me. Καλώς ήρθατε στο Why Me TV. Σε αυτό. Σήμερα θα φτιάξουμε... Δεν φτιάξουμε. Ζελεδάκια διάφορα. Stop. Δεν θα φτιάξουμε απλά διάφορα ζελεδάκια. Θα φτιάξουμε ζελεδάκι κοακόλα. Τόσο με το συμπαθείο. Όχι. Όχι και τόσο. Τέλος πάντων, σήμερα η φάση έχει πολύ πράγμα. Έχει ζελεδάκια. Έχει ζελεδάκια. Έχει ζελεδάκια. Έχει τραγούδι. Έχει δώρο που δίνει η κυρία από εδώ. Τι δώρο δίνεις? Τι δίνεις? Δαχτυλίδια. Δίνει δαχτυλίδια. Ή μην μιλάς έτσι. Πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε σήμερα. Φέρεις με αγάπη. Τα αυτιά τα έχει ακόμα. Πρώτο χρή. Τα αυτιά τα έχει ακόμα τουλάχιστον. Εντάξει, ρωσί. Για δοκιμάσαι. Τουλάχιστον σε γεύση το πετύχαμε. Καλό είναι, για να δοκιμάσω κι εγώ. Σε γεύση ο μόνοι. Αλλά, πάμε. Φέλη νούμερο ένα. Γιατί αν αποτύχουμε και σε αυτό, καλύτερα να φτιάχνουμε μπέργκερες. Τι λες?
Έτσι, μπράβο, γυναίκα. Μόνο κοκακόλα δεν θα βγει, παιδιά. Εντάξει, κοκακόλα διαλυμένη στη μέση. Το πετύχουμε στο τέλος. Κοκακόλα σε κομματάκια, θα είναι ότι καλύτερο έχετε πιει ποτέ. Αφού είχα μυθεί. Ούτως ή άλλως. Τώρα πρέπει να τελειώσουμε. Άσε, άσε, θα το κόψω. Δεν γίνεται αλλιώς. Και θα την κάνουμε παζλ κοκακόλα. Όπως πρέπει να βγάλεις το καμπάκι. Δεν αλλάζει κάτι. Το διάλυσες. Δεν πειράζει, θα γίνει παζλ. Κοίτα πώς θα γίνει. Κολλήσουμε αυτό το κομμάτι εδώ. Βάρη κόλλημα μόλις παιδιά. Στον ύπνο μου τα λέμε με τον κριτικό συχνά. Και τον φραουλίτσα έχω για κολλητό. Βγαίνουμε κάθε Σάββατο για ένα ποτό. Με την Χατζηδού πλέον τραγουδάμε μαζί. Και στο καινούριο μου τραγούδι κάνει συμμετοχή. Τι να σου πω για τον Κότσι, με γάμο τα παιδιά. Πλέον μου κάνει personal συχνά, ναι συχνά. Ρε, έχω φάει κόλλημα και είναι τρελό. Τους παίχτες απ' το Survivor πλέον έχω εδώ. Και κάθε μέρα μαζί τους πλέον συνομιλώ. Μη με ξυπνάτε γαμώ, το είναι υπέροχα εδώ. Έχω και την Δαλάκα να μου τη σπάει συχνά. Μου λέει πρέπει να τρέξω γιατί έχω πάρει κιλά. Κάπου ακούω τι είναι αυτό ρε εσύ. Χαχα πάλι πλακίτσα από τον Νικολή. Νταρία φαρμάκι μαζί και Θοδωρής. Μου λένε να γίνει μοντέλο, μου λένε μαν μπορείς. Και η Μελίνα μου μαθαίνει breakdance. Λες και θα πάω να χορέψω. So you think you can dance. Ρε, έχω φάει κόλλημα και είναι τέλο. Τους παίχτες απ' το Survivor πλέον έχω εδώ. Και κάθε μέρα μαζί τους πλέον συνομιλώ. Μη με ξυπνάτε γαμώ, το είναι υπέροχα εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Στο subscribe να σας άρεσε. Το αφήσαμε πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν έγινε δουλειά. Παιδιά, καλύτερα να μην το δοκιμάσετε σπίτι, μάλλον θέλει επαγγελματίες. Στο YouTube το κάνω να φαίνεται τόσο εύκολο, αφού της είπα αυτό θα κάνουμε. Θα είναι 100% επιτυχία. Να η επιτυχία. Η διαλυμένη κοκακόλα σε ζελέ, τουλάχιστον, είναι γαμάτο. Ναι. Είναι γαμάτο. Γευστικά είναι πολύ ωραία, είναι το ίδιο. Είναι ζελεδάκι κοκακόλα, δείτε το εδώ. Δεν το έχουμε μετά τα ζελεδάκια καθόλου, έτσι καλύτερα να κάνουμε μπέρκερες, μάρτις και τέτοια. Ναι, φαίνονταν τόσο εύκολο ρε παιδιά, αλήθεια. Φαίνονταν τόσο εύκολο. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Τέλος πάντων, να τα χαιρετήσουμε τα παιδιά, κλείνουμε για σήμερα. Όχι, το ξέχασες. Έχουμε ακόμα ένα, δεν ξέρεις ποτέ. Παιδιά, μπορεί, λέω, μπορεί
Να έχουμε επιτυχία άλλη μία. Για να δούμε. Τελευταία μας ευκαιρία σε όποιον αρέσει το cupcake. Για να δούμε. Αυτό δεν θα βγει. Του πάρε το να δούμε γρήγορα. Για το δικό μας cupcake. Πάμε και το άλλο. Βάλ' το από πάνω. Ωχ, αυτό κάτι πάει να κάνει. Λοιπόν. Το δικό μας cupcake. Κοίτα, δεν είναι αποτυχία. Απλά είναι τα cupcake που φτιάχναν στη Χειροσύμα μετά την έκρηξη. Λοιπόν, αυτό είναι τέλειο. Το κρατάμε. Yeah! Τουλάχιστον μάθατε πώς να κάνετε κάτι που πίνετε σε ζελαδάκι με τη ζελατίνη. Όσοι εκεί τα πήγαμε καλά. Τα πήγαμε? Ναι. Στο σχήμα, παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, πήρε λιγάκι σχήμα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ναι, μετά από ατομική βόμβα θυμίζει λίγο κοκακόλα. Λοιπόν, εγώ λέω την επόμενη φορά να κάνουμε κανένα σούσι μεγάλο, με γαρίδα. Τεμπούρα, τεμπούρα, τεράστια τεμπούρα, παιδιά, που δεν διαμελίζεται. Πιστεύω θα το καταφέρουμε. Ναι. Λες. Ναι. Ωραία. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, λέω αν, δεν είναι κάτι σίγουρο, πατήστε ένα subscribe, να δείτε και το επόμενο, μπορεί και να το πετύχουμε. Ε, ναι. Άντε, φιλάκια παιδιά. Να. Ήρθε η ώρα του διαγωνισμού για τα δαχτυλίδια. Έχουμε 77 ενεργές συμμετοχές, για να δούμε ποιος κέρδισε. Το 36. Για να δούμε. Η Τζότζο Βέτζουντάρα είναι η νικήτρια. Περιμένουμε να επικοινωνήσεις μαζί μας για να παραλάβεις το δώρο σου. Συγχαρητήρια.